Μετά το ρεπό τη Δευτέρα, οι ποδοσφαιριστές των Τρικάλων επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις με την εγκύμνηση στην δεξιάκτη του Χρήστος Κωνσταντίνου. Η είδηση αφορά την απουσία του Νίκου Αργυρούλη, καθώς ο Λαριστέος τεχνικός δεν έδωσε το παρόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εγκύμνηση της ομάδας της οδηγίας του γυμναστή Παναγιώτη Γάλλου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρέξιμο και ασκήσεις με μπάλα, ενώ απουσίαζαν οι Μπελεβέτης που ταλαιπωρείται από ίωση, ο Ξεφτέρης που έχει το μόνιμο πρόβλημα στους κοιλιακούς, καθώς και ο Κεφαλάς βρίσκεται στην Αθήνα για προσωπικούς λόγους. Για τα Τρίκαλα υπάρχουν δύο ακόμη παιχνίδια πριν την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι πλέον μηδαμινό έως ανύπαρκτο, καθώς η πρώτη θέση της ανόδου χάθηκε από την Κασιόπη, γεγονός που προκαλεί δικαιολογημένα πικρία στους τριγκαλινούς φιλάθλους που περίμεναν τον προβιβασμό της ομάδας. Βέβαια, υπάρχει η άποψη που λέει ότι πρόκειται για μια νέα ομάδα, οπότε πρέπει να υπάρξει υπομονή και να δοθεί πίσω χρόνου. Ωστόσο, από τη στιγμή που την ονομασία του πετωτούσε Τρίκαλα, άπαντες έδεσαν στόχο την άνοδο, κατανοεί κανείς ότι κάθε άλλο πέρα από αυτό θα ισούται μια αποτυχία και οι ευθύνες θα βαρύνουν τους πάντες. Το μεγαλύτερο βήμα για την άνοδο και την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε χθες η Μεγάρχη, καθώς για την 23η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Α1 Τεχνικής επικράτησε στο βιτουμάρι της ομώνυμης ομάδας 0-4 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μια αγωνιστική πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Η δόξα του κυρίου Γαλάν έδειξε χαρακτήρα από την αρχή του αγώνα, όταν και προηγήθηκε με πέναλτι του Τριγώνη στο 5, ενώ ο Μάμαρης στην αρχή της επανάληψης με σούτ έγραψε το 2-0. Στη συνέχεια, ο Τσιγάρας με δύο προσωπικά γκολ φράησε την νίκη των Κιανέδρων, που έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για την άνοδο, καθώς την τελευταία αγωνιστική φιλοξενούσε την έδρα του στην Πιαλία. Την ίδια ώρα στον Πυριατό Δικέφαλο, στο 6 άνοιξε το σκόρ με τον Βρατσίστα, ενώ ο ίδιος παίξε το 35 διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Το γκολ του Κεραμά στην επανάληψη δεν ανησύχησε την ομάδα του Στέφανου Πιάζα, καθώς 65 ο Τεντολούρης διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σκορπίζοντας την απογοήτευση στο γειτονικό πύργο, που αν και επικράτησε τις φωτάδες κινδυνεύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να τερματίσει στην τρίτη θέση. Κατά τα άλλα, για τη μάχη της παραμονής, η Λιγαριά πέτυχε την νίκη που της δίνει το δικαίωμα να αποφύγει την ψυχοφθόρο διαδικασία των Παράζ, κάτι που θα υποστούν τα μπελάκια, αν τελικά ο ΑΣ Μετέωρα δεν καταφέρει να πάρει την άνοδο για το περιφερειακό πρωτάθλημα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής. Πηγή Πρίνος 4-2, Λιγαριά Παχασιακός 5-1, Βιτουμάς Μεγάρχη 0-4, Αμπελάκια Γόμφη 4-1, Πιαλία Τεντροχώρη 4-1, Πυργετός Περιστέρα 2-1, Πύργος Φωτάδα 4-0, Ένωση Δευτερού Μουριάς Χρυστομιλιά 2-2, Ελευθεροχώρη Πορταϊκός 2-4.